κάτι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη. Θέλω να πω μια κουβέντα, γιατί προηγουμένως δημιουργήθηκε μια ένταση και επειδή είστε εκλεγμένοι από τους δημότες, καλός δήμαρχος ή κακός δήμαρχος, καλό δημοτικό συμβούλιο ή κακό δημοτικό συμβούλιο, εγώ δεν ανέχομαι σαν δημότης να έρχεται οποιοδήποτε και να φτύνει το δημοτικό συμβούλιο. Αναφέρομαι στον κύριο Κεχαγιά. Όποιος και να είναι, ο πρωθυπουργός ο ίδιος. Εγώ μπορεί να κάνω σαν δημότης κάποια στιγμή κάποια κριτική, αλλά θα την κάνω επειδή είμαι δημότης, επειδή είμαι ψηφοφόρος, επειδή ζω εδώ, αλλά δεν ανέχομαι να έρχονται οποιοδήποτε και να κάνουν εδώ πέρα την πολιτική τους και, και να εκφράζουν τον λαϊκισμό τους. Το μαγαζί δεν είναι γωνιακό για να έρθουν κάποιοι και να κάνουν επίδειξη. Οι μαγιές αλλού. Λοιπόν, κύριε Ζάκη, προχωρήστε. Αυτό για την αποκατάσταση. Προχωρήστε στα θέματα. Λοιπόν, ο κόσμος έχει κουραστεί με αυτές τις αντεκλήσεις. Λοιπόν, και δεν ανέχομαι να μιλάει ο πρόεδρος στο συγκεκριμένο και αυτός να έχει γυρισμένη την πλάτη και να απευθύνεται κάτω στο λαό για τους δικούς του λόγους. Πιθανό να είναι λαθασμένη η απόφαση, όπως αναφέρθηκε, του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν αναφέρομαι στην ουσία. Αναφέρομαι στη συμπεριφορά. Ωραία. Ευχαριστούμε για την παρατηρήση. Λοιπόν, δεν έχει πρόεδρε. Ο κύριος Κεχαγιάς είναι φιλοξενούμενος απόψε. Η στοιχειώδης ευγένεια ορίζει και επιβάλλει. Σας έχω δώσει το λόγο για να τοποθετηθεί χαμηλούς τους τόνους. Αυτό είναι θέμα. Λοιπόν, δεν είναι γωνιακό το μαγαζί. Λοιπόν, δήμαρχε, πριν από 6 μήνες σηκώθηκαν κάποιοι εδώ μέσα να σου κάνουν σκληρή κριτική ποιος κυβερνάει τον τόπο κτλ. Ήμουν από αυτούς που είπα ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ανέλαβαν πριν από 6 μήνες. Σήμερα, χθες, προχθές, συμπληρώθηκε περίπου ένας χρόνος. Έχει περάσει ένας χρόνος και τα πρώτα δείγματα γραφής, δήμαρχε, αρχίζουν και φαίνονται. Μίλησες προηγουμένως ότι πρέπει οι κτηνοτρόφοι να συνεταιριστούν, να κάνουν κτηνοκομείο, να έχουμε τον γάλα κτλ. Εδώ μέσα είναι καμιά 20-30, οι οποίοι εδώ και 8 μήνες έκαναν μία αίτηση για εκποίηση δημοτικών εκτάσεων. Για να υπάρχει γάλα πρέπει να υπάρχουν κτηνοτρόφοι. Για να υπάρχουν κτηνοτρόφοι πρέπει να είναι τακτοποιημένοι, πιστοποιημένοι, με νόμιμα κτίρια, για να μπορέσουν να έχουν άδεια λειτουργίας και να λειτουργήσουν. Και μετά να μιλήσουμε για τον γάλα. Είχε αναλάβει την υπόθεση ο κύριος Ζιγούρης, μετά αντικαταστάθηκε. Ο κύριος Κουκάλης μου ζήτησε κάποια στοιχεία συνολικά για αυτές τις 40 αιτήσεις. Λοιπόν, δύο-τρία στοιχεία θα σας δώσω να καταλάβετε τον όγκο της υπόθεσης. Ζωικός πληθυσμός από αυτά που έχουν γίνει αιτήσεις, εγώ μια εκτίμηση και προσέγγιση έκανα, μιλάμε για 5 έως 6.000 ευρωπρόβατα. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να κάνουν αιτήσεις. Μιλάμε για 850 γελάδες με τα παράγωγά τους. Δηλαδή ξεπερνάμε τα 2.000 ίσως τα 2.500 ζώα. Και υπάρχουν και 3-4 μελισσοκόμοι με 600 περίπου κυψέλες μελισσών. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να οργανωθούν. Θέλουν να γίνουν νόμιμοι. Έχουν τα παλιά κτίρια από τους προπαπούδες τους. Οι οποίοι τα κτίσαν το 1945-50-55, κάναν κάποιες επεκτάσεις και θέλουν να τακτοποιηθούν. Για να τακτοποιηθούν πρέπει να έχουν τη γη. Μετά να πάνε στον νόμο των αυθαιρέτων να τακτοποιηθούν με το πρόστιμο και μετά να πάμε στην άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας. Αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Και υπάρχουν προθεσμίες. Ο νόμος των αυθαιρέτων λύγει τον Φεβρουάριο του 2016. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί κάποια παράταση. Όπως και οι άδειες λειτουργίες των κτηνοτροφικών μονάδων έλεγε τον Φεβρουάριο του 2015 και του δώσανε ένα χρόνο παράταση. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα εκτεθούν, δεν θα μπορούν να κόψουν τιμολόγια, δεν θα μπορούν να πουλήσουν κρέας, δεν θα μπορούν να πουλήσουν γάλα. Για ποιο γάλα μιλάμε, καταλαβαίνουμε, το θέμα το έχουμε όμως συζητήσει επανειλημμένα. Όμως, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, για να σας... Λοιπόν, δεν θα μου κάνεις παρατήρηση πότε θα πω, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, περίμενε. Ακούστε με λίγο, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι κάνει τον Πρόεδρο, ελάτε, κάτσε εδώ πέρα. Άμα θέλεις, έλα κάτσε εδώ. Κύριε Πρόεδρε, να βοηθήσω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ξέρω ότι θέλεις να βοηθήσεις. Στις 30 του μήνα
θα φέρουμε τις αιτήσεις εδώ πέρα προς συζήτηση. Ναι. Αυτά όμως τα έχουμε πει και τον Ιούλιο. Λοιπόν, τον στις 30 του μήνα. Μακάρι. Ήδη πρέπει να έχετε έρθει σε επαφή με τη δικηγόρο. Με τη δικηγόρο του Δήμου. Ζητούσε και άλλες πληροφορίες από εσάς, από την κυρία Κοσματοπούλου. Από τις αρχές του καλοκαιριού τα μιλάμε. Λοιπόν, εντάξει. Πρέπει να μου ετοιμάσουν εισηγήσεις. Δεν μπορώ εγώ να φέρω οτιδήποτε εδώ πέρα και να σας λέω αρνούμπες ναι, εδώ στο ναι, Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, στις 30 του μήνα θα έρθουν οι αιτήσεις εδώ πέρα. Το είχε αναλάβει, όπως είπατε εσείς, ο κύριος Σιγούρης. Είχε το προχωρήσει το θέμα κάπως. Μετά έγινε αντικατάσταση. Λοιπόν, τελεσίδικο, πολύ ωραία. 30 του μήνα θα φέρουμε τις αιτήσεις εδώ πέρα. Λοιπόν, και να δεις... Όλα αυτά τα ξέρουμε, κύριε Ζάκη. Όχι, θα πρέπει να το θίξουμε το θέμα. Γιατί βεβαίως. Και καλά κάνατε και το θίξατε. Και σας διαβεβαιώνω ότι στις 30 του μήνα θα έρθουν οι αιτήσεις των κτηνοτρόφων. Δεν ξέρω αν θα είναι οι 40 ή όσες θα είναι. Πάντως, εγώ ζήτησα να μου ετοιμάσουν εισηγήσεις των κτηνοτρόφων. Ναι. Εντάξει. Μια διευκρίνηση. Επειδή λοιπόν, ακούστηκαν διάφορα ότι ξέρετε, θα πάρουν 5, θα πάρουν 10, ξέρω, θα πάρουν 15. Ξέρω. Αυτά λοιπόν, θα... Να πούμε λίγο το εξής, από τη στιγμή που δικαιούται ένας, πρέπει να πάρουν όλοι. Δεν μπορεί να γίνουν διακρίσεις. Λοιπόν, ώστε, ώστε να πάμε στην κουβέντα του Δήμαρχου για ανάπτυξη, για συνδεσμούς, για γάλα κτλ. Και ένα δεύτερο θέμα. Ναι. Εδώ και 2,5 ώρες, άκουσα 1,002. Καταρχήν, οι αντικρίσεις αυτές μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, να ξέρετε ότι κουράζουν τον κόσμο. Ο κόσμος είναι τρελαμένος. Περνάει την καθημερινότητά του με δυσκολία. Έχουμε εδώ στο κέντρο. Εδώ στα Σερβία ειδικά, ένα πολύ δύσκολο έργο, το λέω δύσκολο γιατί αναγνωρίζω τη δυσκολία του, η ανάπλαση. Ο κόσμος κάνει υπομονή, ο εργολάβος έχω την εντύπωση ότι είναι σωστός, αλλά δεν υπάρχει ένα ρετουσάρισμα από κάποιους υπεύθυνους του Δήμου που να λένε ότι όταν κλείνουμε αυτό το οικονομικό τετράγωνο να μπει μια πινακίδα να πάει από τον επόμενο δρόμο ή από το δεξιό από τον αριστερό. Δηλαδή, μερικές φορές φαίνεται ότι το καράβι πάει μόνο του ή ότι κάνει ο εργολάβος ό,τι κουστάρει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να δώσετε μια προσοχή. Γιατί έχει συμπληρωθεί ένα χρόνο από την ΕΚΤ. Για να μην διαχέεται, μισό λεπτό λιγάκι. Και μια τελευταία σήμερα, μισό λεπτό πριν συνεχίσετε. Σήμερα είχαμε πάνω τον εργολάβο και ορισμένους από τους καταστηματάρχες. Ενώ τους είχαμε εξηγήσει ότι το πρόβλημα ήταν στη ΔΕΗ με τον υποσταθμό. Λοιπόν, ο κόσμος νομίζει ότι είναι θέμα καθυστέρηση του εργολάβου. Έτσι. Και ένα λόγο παραπάνω είναι. Αυτό που είχα επισημάνει εγώ όταν φέραμε το θέμα της απόδοσης των χρημάτων του Δήμου στην Κεντρική Τράπεζα, το είχα πει, αν ψηφίσουμε να δοθούν τα χρήματα, η πόλη θα μείνει υποβαθμισμένο τοπίο. Για να δούμε τα πρακτικά, ποιοι σηκώσαν το χέρι μέχρι εκεί πάνω. Δήμαρχε, για να τελειώσω. Ο κόσμος το ξέρει αυτό, ξέρει ότι... Παρακαλώ να τελειώσω λίγο. Ο κόσμος ξέρει ότι καθυστέρησε ο εργολάβος της ΔΕΗ και κάνει υπομονή. Εγώ αυτό που έθιξα είναι μια ρύθμιση της κυκλοφορίας. Γιατί αυτό το έργο θα πάει ακόμη ένα χρόνο σχεδόν. Πρέπει να υπάρχει άνθρωπος, κάποιοι υπεύθυνοι που να ρυθμίζουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, αυτά για το έργο. Λοιπόν, τώρα επειδή ακούστηκαν προηγουμένως πέρα από τις αντικλήσεις, οι οποίες κύριοι πρέπει λίγο να τις. Μπορεί κάποιοι να θίγονται, αλλά πρέπει λίγο να τις συμμαζεύουμε και να μιλάμε περισσότερο, να μιλάτε μάλλον εσείς είστε εκλεγμένοι. Για θέματα ουσίας. Επειδή ακούστηκαν, θα κάνουμε εκεί το τυροκομείο, εκεί το δημαρχείο, εκεί το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, το τουρκικό σχολείο έχει συγκεκριμένη χρήση, άδεια χρήσης. Δεν μπορεί να αλλάξει χρήση του, δεν μπορεί να αλλάξει να πάνε γραφεία εκεί, δεν μπορεί να πάνε υπηρεσίες, γιατί πρέπει να υπάρξει απόφαση τροποποίησης της χρήσης του, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και μετά να πάνε κάποια γραφεία εκεί. Αυτό πρέπει να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί κανείς δήμαρχος να πάρει απόφαση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζάκη. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Εντάξει. Εσείς βάλετε παραπάνω θέματα. Έχει σχέση με την ανάπτυξη που αναφέρω ο Δήμαρχος. Είπαμε να. Κύριε Πρόεδρε, ο μπούζουλας της ανάπτυξης σε μια περιοχή είναι το ρημοτομικό σχέδιο της πόλης. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε ασχοληθεί με το ρημοτομικό σχέδιο της πόλης. Δεν έχετε ασχοληθεί με το κυκλοφοριακό, δεν έχετε ασχοληθεί γιατί είπε ο Δήμαρχος θα βάλω εκεί ένα πάρκι πενταόροφο. Αυτά για να γίνουν δήμαρχοι χρειάζονται αλλαγή χρήσης στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο. Δεν μπορεί να γίνουν από τη μέρα στην άλλη. Έγινε μία μελέτη,
Δεν λύθηκαν. Όχι. Δεν λύθηκαν. Αυτό το έργο δεν ξεκίνησε από εσάς. Ακούστε με λίγο και τελειώνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Ζάκη, τελειώσαμε. Κύριε Ζάκη. Δεν θα το λέτε γενικά, θα το λέτε. Κύριε Μαϊούλια. Παρακαλώ. Ο κύριος Ραϊόπουλος έχει το λόγο. Τελευταία κουβέντα. Αναθεώρηση του σχεδίου Σερβίων με αλλαγές στις κρίσεις. Φέρετε μας, σας παρακαλώ, γραπτές προτάσεις να τα βάζουμε. Δεν είμαι θεσμικός παρόντας, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο και κατεβάζουμε ένα κατεβατό 10 προτάσεων όταν έχουμε ξεκινήσει. Πρόεδρε, εδώ και 3 ώρες. Πρόεδρε, ήμουνα συγκαταβατικός νομίζω, έτσι δεν ήμουνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λαϊόπουλος. Κύριε Λαϊόπουλε, πολύ σύντομα και μετά ο κύριος Πανιούρας επίσης σύντομα. Και τελειώνουμε εδώ πέρα, έχουμε και τον κύριο Μπούτα και τελειώνουμε τους δημότες. Λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Θα είμαι πολύ τηλεγραφικός και δεν θα αναφερθώ, δεν θα επεκταθώ καθόλου. Συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, μία απάντηση στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον οποίο τον τόπα έχει στο διάλειμμα, ότι όχι μόνο θα είμαστε μαζί του για την ταφή του αμιάντου στον αποθηκευτικό χώρο, αλλά του υπενθυμίζω και το ξέρει και ο ίδιος, ότι έχει ληφθεί απόφαση το 2004, όταν ήμουν ήδη αντιδομάρχης, ότι θα θάβονται τα υπολείμματα του αμιάντου μόνο του νομού και τίποτε άλλο. Έτσι είναι, κύριε Λαρό. Αν είναι ψέματα, άλλο και ψέματα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω, τρία πράγματα θα επισημάνω. Κύριε Δημάρχε, είπατε και δικαίως όλοι έχουμε εξοντωθεί από αυτήν την κατάσταση ότι θα θέλατε να μεταφέρετε το Δημαρχείο. Εγώ σας λέω το εξής. Αν σηκώσω την παράλληλη, 5 άτομα δεν είστε από όλους σας εδώ πέρα που μένετε στα Ζέρια. Εμείς ζούμε την καθημερινότητα. Το Δημαρχείο δεν πρέπει να μετακινηθεί ούτε βήμα, αλλά μην το σκέφτεσαι καθόλου. Και όσο για τις υπηρεσίες τις οποίες θέλετε να μεταφέρετε είτε στο τουρκικό το σχολείο, αυτά δέχτησαν. Και γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό γιατί υπάρχουν τόσα κενά εδώ που μπορείτε τις υπηρεσίες, αν θέλετε να γλιτώσετε τα λύκια, υπάρχει το παλιό τεχνικό λύκειο, υπάρχει το καινούριο πολιτιστικό το οποίο κάνετε, υπάρχει το καινούριο εδώ το λάδι και τα έχουν επαναφέρει κι άλλοι. Γι' αυτό μην το σκέφτεστε και στο θέμα που θα το επαναφέρετε τις 30, ούτε καν. Διότι εμείς θα κάνουμε συζήτηση πριν εσείς συνεδριάσετε ότι θα μαζευτούμε όλοι απ' έξω για να μην μετακινηθεί το Δημαρχείο από εδώ. Τρίτον, για το θέμα της παραλίμνιας των δρόμων. Εγώ θα πω μόνο τούτο. Αν ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος είναι παρόν, δεσμεύεται ότι μπορεί αυτό το χρήμα, το ποσό των 40 εκατομμυρίων το οποίο λέει, να το κάνει, να γίνει η παραλίμνια περιοχή εκεί που λένε αυτοί. Και όχι την απόφαση την οποία κάνουν. Αυτή είναι η προσωπική άποψη δική μου. Διότι τα 40 εκατομμύρια σήμερα για να τα βάλει η περιφέρεια, αν είναι από το ΕΣΠΑ και να διατηρηθούν, ναι και θα γίνει ένας ωραίος παραλίμνιος δρόμος. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Προσωπική μου άποψη. Και το τέταρτο και πιο σημαντικό για μας, οι οποίοι ζούμε εδώ καθημερινά, κύριε Δήμαρχε, είναι ανοίξτε, κάντε τι θα κάνετε, αφήστε τις μεγαλοστομίες, κάντε ένα πάρκινγκ. Οι άπλοι και εμπορικός σύλλογος έχουν συγκέντρωση. Θα τα ακούσετε από αυτούς, όχι από μένα. Έχουνε τα μαγαζιά μας, έχουνε οριστικά νεκρώσει. Αυτό και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Λαϊόπουλε. Ο κύριος Παλιούλας. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το βήμα που μου δώσατε. Θα είμαι σύντομος εγώ. Θα ήθελα να αναφέρω πρώτα ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους Σερβιώτες. Και μετά θα αναφερθώ και σε ένα δεύτερο θέμα. Είναι η καστοπολιτεία του Σερβίου. Ακούω, θα κάνουμε, θα φέρουμε κόσμο να εργαστεί. Μα ήδη έχουν την καστοπολιτεία έτοιμη. Γιατί δεν φέρετε κόσμο. Και είναι προσλήψεις, η 10η ή 17η φορεία νομίζω. Κάνα προσλήψεις, ήρθαν 4 άτομα τα σάντια που δουλεύουν και τα παιδιά. Και φέραν 2 κυρίες από τη Βέρεια και μία από τη Θεσσαλονίκη. Ακούστε. Ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, με βρήκαν γιατί είναι θερωτής. Και να πάει και για τον θερωτισμό. Δεν υπάρχει ανταπόκριση πάντα σε αυτό. Λοιπόν, και ήρθαν και σηκώθηκαν και φύγαν. Γιατί να μην γίνουν προσλήψεις μέσα, κυρίως από τα ξέρια μέσα, κόσμος από εδώ πέρα.
θα κάνει και θα κάνει κάτι τέτοιο. Τι να πω τώρα παραπάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος γενικά στο πολιτείο. Προχθές ήταν μια οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη. Κατεβάλαν από την Ακρόπολη, ενώ σου ξανά είσαι και είναι εθελοντής ξαναγός. Αν δεν ξέρω, δεν θέλω να γνωρίσω τι τέλο. Είμαι εθελοντής του χρόνου. Λοιπόν, και έπεισε δέντρο. Και έψαχνα να βρω ποιος είναι υπεύθυνος για να πάρουμε το δέντρο. Και ευτυχώς ήταν λίγο διαλογωμένος ο κύριος με τα παιδιά του, την οικογένειά του, το τραβήξαμε μαζί για να το περάσει και να κατεβεί κάτω. Πες μου, Δήμαρχε, σε παρακαλώ, ποιος είναι υπεύθυνος. Θέλω αυτή τη στιγμή να μου απαντήσεις ποιος είναι υπεύθυνος για εκεί πάνω. Να ξέρω που θα απευθυνθώ κι εγώ. Γιατί εγώ είμαι εθελοντής στο τέλος. Γάρια από τη ζέπη μου, μπογιές παίρνω και βάζω τα παλαιδάκια, τα παγκάκια από τη ζέπη μου. Γιάννη Θήμιος εδώ, πρόεδρε. Τσακώθηκα με τον Γιάννη. Ψάχνω να το βρω και πλέον δεν έχω τελείωση κανένα μου, ρε. Δεν μπορώ να μου λες εγώ ίδιος. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κρατήσω ένα άλλο τώρα, το οποίο θα σας πω. Αυτό αφορά περισσότερο εμάς τους Σερβιώτες που ζούμε στα Σέρβια. Μπήκα εδώ πέρα από το Κέδερ, λέγεται, μια εφημερίδα από κάποιους δημοσιογράφους, δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους. Και γράφω εδώ πέρα, κύριε Δημάρχε, από τη φωτογραφία σας πιστεύω να έχετε υπόψη σε αυτό, γιατί διαφορετικά δεν θα επιτρέπετε να βάλω τη φωτογραφία στο πέρα. Το αντίρρητο είναι διαφημίσεις του Ζαρδέν, Δήμου Σερβίου Βαρκοντού. Ακούστε, 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 πατριώτες, τι γράφει εδώ πέρα. Αξιοθέατα. Εδώ πέρα. Της Περιφερειακής Ενότητας Βελβετού. Της Δημοτικής Ενότητας Βελβετού. Ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρα χρησιμοποιεί το τίτλο για όλους τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Μεταξύ αυτών την ολοκληρώσω, Σταύρο. Θα την ολοκληρώσω, πράγμα. Μα το έχω και εγώ εδώ πέρα και εδώ σου μετά έρθω στον κύριο Πρόεδρο. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν τώρα τα αξιοθέατα που αναφέρω εδώ πάνω να είναι ο συνοταγισμός του Βελβετού είναι αξιοθέατο και μια παράθεση με τους Βελβετούς, δεν έχω τίποτα. Και έρθει εκεί μέσα ο κύριο Πατέρας μια πάπας εκεί και τις επιστημικές του κόσμου που γνωρίζω όπως και ο Πιτσολίδης. Παράθεση αυτή έτσι και με τους άλλους. Και αναφέρω εδώ πέρα τώρα βασικά αξιοθέατα δημοτικής κοινότητας. Γαλλικογραφικό μισό του Βελβετού. Δείτε τι λες να μην σας τα πω όλα, μόνο για το Βελβετό. Γιατί τα Σέρβια δεν έχουν καστοπολιτεία, τα Σέρβια δεν έχουν σπηλιοκλησίες, η Ελλάδα δεν έχει πλατεία, που είναι και το χωριό μου. Είναι δραστηριότητα μετά, Δημαρχέ, το Κέδερ έχετε μέσα, το Κέδερ έχετε. Είναι το πρώην απολυμμένων της Αίρα Κοζάνης. Λοιπόν, αυτά μπορεί να αποβάλλετε και εμείς, νομίζω, θα σας βοηθήσω. Πάρτε και μάνα λοιπόν, η Καστανιά δεν έχει την... Η Καστανιά δεν έχει τους ερωτεριστές, την πίστη ερωτεριστές που είναι από τις καλύτερες πίστες της Ελλάδος. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ. Ο κύριος Υπουργός κάτι θέλει. Ναι, επί του θέματος, επειδή ενημερώθηκα τόσο από τον Μορφωτικό Σύλλογο όσο και από τον κύριο Μπουκουβάλα προσωπικά την άλλη μέρα μόλις κυκλοφόρησε το επικοινώνησα με την ομάδα και κάνανε λάθος. Μας ζητήσαν και συγγνώμη, βεβαίως εντάξει, θα επανορθώσω στο επόμενο φύλλο. Πήραν από την ιστοσελίδα του Δήμου, επιλέξαν τα αξιοθέατα μόνο από τη Δημοτική Ενότητα του Βελβετού κατά λάθος. Ενώ θα μπορούσαν να επιλέξουν και από τις άλλες ενότητες όπως. Κατά λάθος ήταν. Είναι στο χερμαντή. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Δεν υπάρχει κατά λάθος. Έτσι, αντιλαμβάνομαι και το ίδιο αισθάνομαι και εγώ, Νίκο. Απλά σε πρώτη φάση α περιμένουμε την διόρθωση στο επόμενο. Είναι μια κύριε Ιωαννίδα. Είναι η επανόρθωση μετά από δύο μήνες. Δεν είναι επανόρθωση. Αν ήταν η ημερήσια, θα είχε νόημα. Για ένα δευτερόλεπτο μόνο. Όταν ερχόμουν, ήταν σημεί μεσέντες. Ήταν δύο παιδιά και ήθελα να πάνε άλλο. Θα παρακολουθούσα να πάρετε μερικές πινακίδες. Τα παιδιά τους έδειχναν από εκεί, από εκεί και δεν ξέρω αν έφτασαν. Παύλο, να μην πούμε ούτε μια κουβέντα. Τελειώσε. Άμα έχει σημασία, μετά θα λες ο πρόεδρος δεν κρατάει τη διαδικασία. Μια κουβέντα. Να μην συναντηθούμε. Θέλω να πω κάτι, αγαπητοί φίλοι. Μιλάνε για τα ζητήματα πραγματικά του Δήμου Σερβίων και Βελβετού. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο Δήμος Σερβίων και Βελβετού, πρώην Δήμος Καμπονίων, πρώην Κοινότητα Κυπαδέρου, ρωτήσαμε τον κόσμο γενικότερα για αυτές τις απόψεις. Είναι δημότες του Σερβίων. Ψηφίζουν εδώ. Έρχονται κάθε μέρα εδώ να πάρουν έγγραφα ή να ακούνε τις απορίες τους και όλα. Ρωτήσαμε τα Λεύκαρα, ρωτήσαμε τον Παθήλακο, ρωτήσαμε την Ελάτη. Ρωτήσαμε το Μεταξά, το Τριβωνικό, ποια είναι η άποψη του κόσμου γενικότερα.
Εγώ εδώ με στην αίθουσα βλέπω πάρα πολύ κόσμο που δεν είναι Σερβιώτε. Με εκτίμηση και με σέβαση. Εκτιμώ όλο τον κόσμο. Ρωτήσαμε και αυτόν τον κόσμο. Το Βεβενδού. Ποια είναι η άποψή του, έτσι. Να πω μια άποψη κι αυτοί οι άνθρωποι. Να γίνει μια ψηφοφορία, να βάλουν μια κάλπη εδώ έξω και να πούμε ότι ποια είναι η άποψή του. Για ποιο πράγμα μιλάτε. Δεν έχω άποψη. Λοιπόν, έχουν άποψη. Για όλα τα θέματα. Ποιο? Έχουν μια άποψη για όλα τα θέματα. Πες συγκεκριμένο θέμα. Πες συγκεκριμένο θέμα. Πες συγκεκριμένο θέμα. Πες συγκεκριμένο θέμα. Άμα έχει συγκεκριμένο θέμα, πες το. Πες το. Άμα έχει συγκεκριμένο θέμα, πες το. Δεν έχει συγκεκριμένο θέμα. Άμα έχει, πες το. Σε προκαλώ να το πει. Σε προκαλώ να το πει. Και μην κουνά το κεφάλι. Μην κουνά καθόλου το κεφάλι. Δεν έχει άποψη εσύ. Το λόγο σε τρεις πολίτες. Δεν εκφράσαμε άποψη εμείς που μιλήσαμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Γεμιντετζίδη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, για δυο λεπτά ο Δήμαρχος μπορείς να τον αναγνωρίσουμε. Θα του λαθούμε. Μόνο δώστε Δήμαρχε και να πάρει λόγο ο κύριος Κούντας.